Γεια σας, βλέπω στο επεισόδιο 102 της σειράς μου για το Feed the Beast Season 3. Λοιπόν, τι κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο? Δεν θυμάμαι τι κάναμε στην αρχή του προηγούμενου επεισόδιου. Πολεμήσαμε ίσως το Guardian of Gaia. Και νικήσαμε, χάσαμε. Δεν θυμάμαι γιατί δεν έχει σημασία, γιατί θα τον ξαναπολεμήσουμε. Βασικά νικήσαμε λογικά. Θα τον πολεμήσουμε στο Hard Mode. Λογικά τον χάσαμε και μετά νικήσαμε στο Easy Mode. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σκοπός σήμερα είναι να νικήσουμε τον Guardian of Gaia στο Hard, στο δύσκολο. Στο ότι μου σπάσει τα νεύρα και δεν μπορώ να τον νικήσω. Λοιπόν, είχαμε φτιάξει ένα ωραίο πραγματάκι στο προηγούμενο επεισόδιο, αυτό το Great Fairy Ring, που κάθε φορά μας χτυπάνε και τρώμε damage, σπονάρουμε νεραϊδούλες, οι οποίες μας βοηθάνε. Όχι νεραϊδούλες, νεραϊδάρες. Λοιπόν, εδώ έχω αφήσει κάποια πράγματα απλά γιατί κάτι έκανα, νομίζω έκανα mine. Λοιπόν, είχα φτιάξει μερικά potions τα οποία σκοπεύω να χρησιμοποιήσω. Vial of Shielding, Vial of Fortitude, Vial of Restoration, Vial of Vigor. Θέλω να φτιάξω ακόμα ένα Vial of Speed. Αυτό λογικά είναι. Ναι, που θέλει. Mana Vial έχουμε σίγουρα. Λοιπόν, θέλουμε Nether Gourd, Sugar. Γιατί έχουμε, αν έχουμε φάρμα. Και Redstone. Ωραία. Πέρα από αυτό, το οποίο εντάξει, απλά θέλω απλά να τρέχω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να φτιάξω ένα νέο bow. Είναι πολύ καλό το bow που έχουμε, κάνει άπειρο damage, αλλά είναι εκνευριστικά αργό το πόση ώρα κάνει να τραβήξει. Και αν δεν τραβήξουμε πέρα από ένα σημείο, βλέπετε τα βέλη μας είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, επίσης θα πάρω τα βέλη μου. Ωραία. Οπότε, θα φτιάξουμε ένα καινούριο bow σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα bow από το Draconic Evolution. Λέγεται Bow of the Wyvern. Είναι αρκετά εύκολο. Αρκετά εύκολο δεν είναι. Είναι αρκετά εύκολο στο σημείο που είμαστε στο παιχνίδι να το φτιάξουμε. Πήγα και για mine, οπότε τα υλικά τα έχουμε 100%. Λοιπόν, θέλουμε ένα bow. Νομίζω το έριξα μέσα. Θέλουμε ένα Wyvern Core που θέλει 4. 1, 2, 3, 4. Dragonium Cores. Θέλουμε ένα Wyvern Core που θέλει 4 Dragonium Cores. Και θέλουμε κι άλλο ένα Dragonium Core. 5. Ωραία. Το Nether Star λογικά δεν το έχω έτοιμο, αλλά έτσι κι αλλιώς θα το έχουμε σκοπό να το πάρουμε σήμερα. Λοιπόν, γενικά είμαι στα πρόθυρα, δηλαδή θέλω να νικήσω τον boss σήμερα. Και από το επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στο project που ονομάζω Απόλυτη Αυτοματοποίηση. Γιατί. Επίσης θέλω λίγο περισσότερο από αυτά. Είναι πλέον γελίο το πόσο ότι ακόμα πρέπει να τα φτιάχνω όλα αυτά με το χέρι. Οπότε από το επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο project το οποίο θα λέγεται project. Τι σου λείπει, λογικά το Draconium. Draconium Dust. Ναι, φέρε να το λιώσουμε. Λοιπόν, θα είναι το project αυτόματα. Απόλυτη αυτοματοποίηση. Και ο λόγος που λέγεται είναι ότι προφανώς θα αυτοματοποιήσουμε τα πάντα. Θα πάρει και τα επεισόδια, πιστεύετε με. Δηλαδή, μπορεί να πάρει και τα επεισόδια συνολικά. Αλλά θα είναι όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Εντάξει, όχι τα πάντα, αλλά θα είναι τα πολλά πράγματα. Λοιπόν. Οκ, τέλος πάντων, θα τα μαζέψω και τα υπόλοιπα υλικά για το bow. Θα φτιάξω το Mana Glass Vial. Και το επόμενο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε κάτι που λέγεται Enchanter. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα από το Ender.io. Όπως βλέπετε, είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω τι έχω από όλα αυτά τελικά. Enchanter. Τσουπ. Ωραία. Αν έχω 4 Dark Steel, θα πέσω από τα σύννεφα. Έχω 4 Dark Steel. Και μου λείπει απλά ένα βιβλίο. Ωραία. Θέλω να φτιάξουμε ένα βιβλίο. Για κάποιο λόγο έχω τελικά να φτιάξω ένα βιβλίο με αυτή τη συνταγή. Δεν πειράζει. Enchanter. Λοιπόν, τι είναι Enchanter? Είναι αρκετά εύκολο πραγματάκι να φτιάξετε. Εντάξει, κοστίζει 2 διαμάντια, κοστίζει ένα βιβλίο. Δηλαδή, ένα πραγματικά σε ένα Enchanter. Μόνο θέλει λίγο Dark Steel. Λοιπόν, τον βάζουμε κάτω. Χρειάζεται να φτιάξω περισσότερο χώρο γενικά. Εδώ πέρα έχουμε κάποιο χώρο, αυτή την γωνία. Α, ήδη είχα τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι ψηλό άξιστο. Οπότε έχω τον Enchanter. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε Enchant την πανοπλία μας με ένα Protection 5. Φαντάζομαι μπορώ να πάρω ένα Protection 5. Και θέλουμε και ένα. Και να κάνουμε και Enchant το Bow μας με ένα Power 5. Λοιπόν, οπότε αν περάσουμε όλες αυτές τις συνταγές. Κάπου θα βρούμε το. Π.χ. το Power 5. Ναι, δεν μου δείχνει ποιο είναι. Λογικά θα είναι. Αυτό με τα 33 level. Ωραία, το είδατε τη συνταγή του Enchant. Του Power. Επίσης θέλουμε. Όπως είπα, και 4 Protection 5. Που είναι. Θα το βρω, το υπόσχομαι. Πού είναι μόλι το καταραμένο Protection? Aqua Affinity, Depth Strider. Λοιπόν, θα το πάμε λίγο με λογική. Feather Falling.
Είναι αυτό, έτσι. Ναι. Τι θέλει, Dark Steel, ο Χριστός και Παναγία, θέλει. Θέλει απλά 64 Dark Steel, έτσι. Okay. Άρα χρειάζομαι 256 Dark Steel. Okay. Λοιπόν, θα μαζέψω όλα τα υλικά. Επίσης θα χρειαστούμε level, τα οποία θα μαζέψω στο, στο Skeleton Farm Spawner που έχουμε εδώ πέρα. Και γενικά θα μαζέψω όλα αυτά τα υλικά που είδατε και θα ετοιμαστούμε. Λοιπόν, νομίζω έχω τα περισσότερα. Το ίσως το μόνο που μας, να μας λείπει είναι το XP. Αλλά λοιπόν, Bow of Wyvern. Μας λείπουν πράγματα να φτιάξουμε. Λοιπόν, Wyvern Energy Core. Λογικά πλέον είναι έτοιμο. Wyvern Core. Μάζεψα και το Nether Star που χρειάζεται. Το Wither Star, όχι Nether Star. Και έχουμε ένα Bow of Wyvern. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει πράγματα κάτω δεξιά. Επίσης, όπως μάλλον καταλαβαίνετε, χρειάζεται ενέργεια. Λοιπόν, οπότε ας το φορτίσουμε λιγάκι. Θα το φορτίσω κι άλλο αργότερα. Πάμε έξω. Θέλω να τεστάρω μερικά πράγματα. Για κάποιο λόγο έχουμε lag. Κάτι τρέχει και το λαγκάρι του σύστημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχικά, αν πάμε εδώ πέρα, το κουμπί που έχω βάλει στη ρυθμίση είναι K, αλλά δεν ξέρω τι κουμπί θα είναι γενικά. Ανοίγει αυτό το μενού, δεν το έχουμε ξανανοίξει. Λοιπόν, ο λόγος που δεν το έχουμε ξανανοίξει είναι ότι στην πανοπία μας δεν υπάρχει κάποια επιλογή, όπως λέτε. Παρ' όλα αυτά, άμα το ξανανοίξω γιατί το κλείσα κατά λάθος, αν πάμε στον μπού μας, βλέπετε ότι υπάρχουν επιλογές. Arrow based damage. Μπορεί να ρυθμίσετε το damage των βέλων σας, των βελιών σας, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, auto fire, magnification, μπορεί να βάλετε zoom στο τόξο σας. Arrow velocity modifier, θέλουμε να είναι πιο γρήγορα τα αίρια μας, είναι καλό. Explosion power, adjust explosion power of your arrows. Αυτό νομίζω ότι δεν το χρειάζομαι για το συγκεκριμένο boss fight. Out of arrows. Δεν μπορώ κάπως να... Δεν έχουμε, θεωρείται μάλλον δεν έχουμε, έχουμε. Άρα θέλει κανονικά βέλη. Ενδιαφέρον. Ωραία. Καλά, έχω σίγουρα κανονικά βέλη, όπως βλέπετε. Αλλά για να δούμε πού θα καταλήξουμε με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Αρχικά θέλω να πάρουμε και πολύ λάπις λαζούλι, πέρα καπλάκα. Τι πήρα. Μάρμπλ, αυτό δεν είναι λάπις λαζούλι. Ναι. Κάποτε είναι το λάπις λαζούλι. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε πάνω και να χρησιμοποιήσουμε το κόμπλιστο που έχω για να βγάλουμε μερικό φλιν. Δεν θυμάμαι αν θέλουμε 48-64 συνολικά. Θα δούμε. Επίσης θέλουμε να πάμε εδώ πέρα. Θέλουμε να το βάλουμε στο Alloys Only. Και θέλουμε να ρίξουμε μέσα Iron, Pulverized Coal. Και θέλουμε να πάμε και κάτω, όπου έχουμε το μηχάνημα που μας φτιάχνει Obsidian. Και να πάρουμε 3 stack Obsidian. 4 stack Obsidian, συγγνώμη. Και να αρχίσουμε να τα ρίχνουμε εκεί μέσα. Για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε Dark Iron. Δεν πειράζει. 4 stack Obsidian δεν πειράζει. Και αρχίζει και ψήνει, θα κάνει 3 χρόνια αυτό. Δεν πειράζει, θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τόση ώρα καταφέραμε να φτιάξουμε, να βρούμε ένα τέτοιο. Πόσο θέλει. Για να δούμε. Έχουμε άνθρωποι πουθενά. Έχουμε εδώ πέρα. Τέλεια. Ωραία. Ας αδειάσουμε ελάχιστα το inventory μας. Νομίζω ότι χρειάζομαι όλα τα υπόλοιπα γεωλυτικά, οπότε δεν μπορώ να το αδειάσω άλλο. Πάμε στον Enchanter και θα πάρουμε το πρώτο μας βιβλίο. Ξέχασα ότι χρειαζόμαστε ένα book and quill, οπότε μην το ξεχάσετε εσείς αντίθετα με μένα. Book and quill. Όπως βλέπετε είναι πανεύκολο, ειδικά αν έχετε βιβλία έτοιμα. Φέρε 5 βιβλία, γιατί νομίζω τόσο θα χρειαστώ. Φέρε ένα book and quill για αρχή. Και θα χρειαστώ και λογικά και level. Καλό είναι να μην τα θυμάστε ένα-ένα αυτό που θα χρειαστείτε. Είναι κακό. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα stack από αυτόν και δεν νομίζω να φτάσει. Χρειαστούμε μόνο περισσότερο. Λοιπόν, για να δούμε. Book and quill. 60 flint. Και όσο τέτοιο χρειάζεται. Ωραία, χρειαζόμαστε 33 level για power 5. Χαίρομαι που δεν τα πετάει κάτω. Πολύ, πολύ καλό όταν το κάνουν αυτά τα mods. Λοιπόν, επίσης το πήρα αυτό και το ξέχασα. Για να δούμε αν θα φτάσουμε 33 level έτσι. Αν δεν θυμάστε πώς τα αποθηκεύετε, μπορείτε να πάτε σε αυτό το μηχάνημα που λέει Experience on Defire και να βγάλετε και να βάλετε level. Υπάρχουν και άλλα μηχανήματα από άλλα διάφορα mods. Αλλά αυτό είχα χρησιμοποιήσει εγώ. Ποιο είναι από το Axel Editions. Υπάρχει νομίζω και στο Nether Aeon αντίστοιχο μηχάνημα. Ωραία. Φέρε και άλλο XP. Χρειαστούμε πάρα πολύ XP. Σίγουρα δεν έχω αρκετό XP για όλη τη δουλειά. Επίσης νομίζω θα βγει λίγο μεγάλο βίντεο, ρε φίλε. Αλλά άμα καταφέρουμε και νικήσουμε τον Guardian of the Gate, εντάξει, worth it. Λοιπόν. Οπότε, θέλω και άλλο XP, περισσότερο XP. Λοιπόν, για πάμε. Καλό είναι γενικά, να το κάνετε ακριβώς, δηλαδή να πάτε 33, να πάρετε το βιβλίο σας και μετά να... για να χαλάσετε όλο το XP και μετά να ξαναξεκινήσετε την αρχή. Ωραία. Power 5! Για να πάμε να το συνδυάσουμε μαζί με τον Bow, να δούμε πόσο XP θέλει συνολικά.
Ωραία. Pov Wyvern, βιβλίο, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα να λετάξει στην Nether, στα γρήγορα. Επίσης γενικά όσο πιο upgraded είναι το boss, τόσο περισσότερο power θα τρώει. Αλλά για πάμε. Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνει one shot Wither Skeleton, στο οποίο γενικά είναι δύσκολο ρε παιδί μου. Για να δούμε λιγάκι, λίγο το δοκίμασα, δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια δεύτερη. Επίσης δεν θέλω να χτυπήσω κανέναν Pigman, κατά λάθος, δεν θα έχει πλάκα. Αν δεν χτυπήσω έτσι απλά θα πεις και θα πεθάνει ρε φίλε, και δεν θέλω να τεστάρω τον damage, λοιπόν. Ωραία, πώς θα πήγε. Κακό δεν είναι. Αλλά έχω μια επισήμανση ότι το καλό μου το βέλος θα τον έρχεται μόνο όχι τώρα, παιδί μου. Δεν ξέρω, για να δούμε το άλλο τόξο τι κάνει. Ναι, απαιτήσει επίσης είναι καλά. Ναι. Όχι, είναι καλύτερο το άλλο. Δεν πειράζει, γενικά fail το ότι μας πήρε τόση ώρα να φτιάξουμε τον bow. Και θα το χρησιμοποιήσουμε, το υπόσχομαι, αλλά στο μέλλον. Προς το παρόν έχουμε καλύτερα. Θα το κάνουμε enchant γενικά, να ξέρετε, στο μέλλον και θα είναι σίγουρα καλύτερο. Οπότε, πάω να φτιάξω και την πανοπλία μου με enchantments και θα πάμε να πολεμήσουμε τον boss. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά στο να μαζέψουμε όλο αυτό το καταραμένο dark steel που χρειαζόμαστε. Δεν είναι 4 stacks, έχω παίξει πάρα πολύ ώρα. Δεν είμαστε στο σκοτέ, ξέχασα να βάλω αυτό το 14 είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, και πάλι όταν τελειώσει αυτό, επειδή θα έχουμε τελειώσει, πάω να κάνω τα υπόλοιπα 3 enchantments που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, χρειάζομαι αρχικά 4 book. And quill. Κάτι μου λείπει λογικά, θα είναι τα Inksax, θα φανταστώ. Όχι, είναι τα Feathers. Ναι, πώς φτιάχνουμε Feathers σε αυτό το παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή απορία. Μόνο από κοτόπουλα. Τώρα σοβαρά. Κάτσε, θα έχει σίγουρα άλλη συνταγή το Book and Kill. Quill. Book and Quill. Γιατί με μισείς ρε παιχνίδι, πού θα βρω εγώ κοτόπουλα τώρα μωρέ. Για να δούμε και από... Πού είμαστε σε άποψη XP, γιατί μάλλον θα χρειαστούμε λίγο XP να πάμε μαζέψουμε ακόμα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, έχουμε τη φάρμα με το Wither Skeleton, οπότε Klein. Λοιπόν, what? Τι λείπει, γιατί Protection 4, δεν υπάρχει Protection 5. 32, 48, 64, 16, 32, 48, 64. Παίζει να μην υπάρχει Protection 5 και να... Το μαθαίνω τώρα πρώτος εγώ. Πρώτος εγώ, όχι, πρώτη φορά εγώ. Λοιπόν, και okay, δεν πειράζει. Καλό πρέπει να είναι και το Protection 4, λογικά. Ναι, θέλουμε 28 XP. Κάτσε, φίλε μου, γιατί. Τώρα έχω πορείες, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα είναι μεγάλη διαφορά, φαντάζομαι. Λοιπόν, ας πάρουμε όσο περισσότερο XP μπορούμε. Πόσο έχω πάνω. Έχω αρκετό. Έλα. Το βλέπετε τι γίνεται πρώτα απλά. Ναι, έπεσε και στη λάβα. Κλάιν. Επίσης θα ανακάλυψα γιατί δεν καίγομαι. Μπορεί να το είχατε γράψει στα comments και να μην το είχα δει απλά. Ότι η πανοπλία που φοράω μου επιτρέπει να μην καίγομαι από λάβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μαζέψουμε το XP που χρειάζεται. Ας το βάλουμε στην πανοπλία μας. Ναι, λογικά θέλει ανάποδα. Λοιπόν, έχει το Protection 4 τώρα. Λοιπόν, μου λείπουν λίγα ακόμα πράγματα. Θα τα μαζέψω. Θα κάνω τσάντ με τη διαδικασία που είδατε με Protection 4 όλη την πανοπλία και θα πάμε να πολεμήσουμε επιτέλους τον Guardian of Gaia στο Hard Mode. Και ελπίζω να τον νικήσουμε. Είμαστε έτοιμοι όσο ποτέ. Να... Καλά, εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε τέλος πάντων να πολεμήσουμε τον Guardian of Gaia στο δύσκολο mode. Έχουμε σπαθάρα. Δεύτερη σπαθάρα. Αυτό είναι από τα πολλά mods. Το ξάρα. Ό,τι καλύτερο, εντάξει όχι καλύτερο, αλλά ένα πολύ καλό armor δηλαδή πραγματικά. Και έχουμε speed 2, resistance 2, absorption 4, strength 2, regeneration. Λοιπόn, μαλακία έκανα. Έλα. Νομίζω ότι είχε τελειώσει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ναι. Α, δεν έχουμε αρκετό mana, καλή φάση. Γιατί ρε παιδιά. Τα υπολόγισα όλα πέρα από το ότι μπορεί να χρειαστώ περισσότερο mana ρε παιδί μου. Είχα μια ψυχή ότι είχα περισσότερο μάνα. Είχα πάρα πολύ. Καλά, θα δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Έχω. Λοιπόν, ας το γυρίσουμε. Ωραία, πάρε αυτό μέσα. Ξαναπάρ το. Λοιπόν, και έχω και τα Gaia Spirits για να φτιάξουμε τον Gaia Spirit Ingot. Πήρε, φτιάξε. Ωραία.
Κάτσε ένα λεπτάκι τώρα, γιατί θέλω σώμα να μπορώ επίσης να το έχω μαζί μου. Τέλεια. Λοιπόν. Οπότε. Gaia Spirit Ingot έτοιμο. Καλού κακού, θα βάλω τα υπόλοιπα Gaia Spirit πίσω στο inventory. Μην τα χάσουμε, δεν αξίζει. Λοιπόν, εδώ πέρα. Τα potions μου. Αυτό θα το βάλουμε με το που ενεργοποιήσουμε το ποσάκι, έτσι αλλιώς παίρνει λίγη ώρα. Ωραία, ξέρεις τι, το μόνο πράγμα που θα κάνω είναι να μαζέψω λίγο ακόμα μάνα. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί, αλλά θέλω να είμαι σίγουρος. Πάμε να τον πολεμήσουμε. Πραγματικά έχω άγχος, ρε φίλε, και που. Δεν ξέρω αν έχω άγχος σε άλλο boss, σε άλλο παιχνίδι πρόσφατα, αλλά τόσο άγχος όσο έχω νιώσει με αυτόν τον Guardian of Gaia. Λοιπόν, θα πιούμε όλα μας τα potions. Φοράμε την πανοπλία μας, φοράμε το Ring of Fairies μας. Έστω ότι έχουμε αρκετό μάνα για όλα αυτά που έχουμε. Λοιπόν. Όχι, το φέλαρα. Σπίτι θέλω ιδιαίτερα. Μαλάκα, τον είδατε ότι πως ξεκινάει έτσι. Α, νομίζω. Για λίγο πέταξα, το είδατε. Έλα. Παιδιά, κάνει άπειρο damage, ρε, πραγματικά. Κάτι δεν έχω πιει από potions, αλλά. Regeneration. Το βλέπετε, λοιπόν, βλέπετε τη μόβ περιοχή που έχει. Αυτή είναι πολύ κακή, να ξέρετε. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσω, ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτή η φάση για κάποιο λόγο είναι καλή για μας, όσο περίεργο και να φαίνεται. Και ο λόγος που αυτό γίνεται είναι ότι γεμίζει η πανοπλία μας και είναι πολύ αστείο αυτό. Δηλαδή, είναι σχεδόν κακό να πολεμήσω. Βασικά, ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν έχει κανένα νόημα πραγματικά να τους πολεμήσω ακόμα. Λοιπόν, η μόνη μαλακία που έχουμε κάνει. Και δεν την αρνούμε. Δεν τόσο χαζός, ε. Λοιπόν, θα χάσουμε. Λοιπόν, χάσαμε. Αλλά θα επιστρέψω και θα τον νικήσουμε. Δεν θα τελειώσει αυτό το βίντεο χωρίς να τον νικήσουμε. Λοιπόν. Μια τελική προσπάθεια. Λοιπόν, δεν θα μιλάω, παιδιά, αρκετά, γιατί θέλω να είμαι συγκεντρωμένος. Α, το αυτό. Ωραίο. Λοιπόν, πιστεύω. Δεν θα σταματήσει να ξεφανίζει τόσο γρήγορα, φίλε. Λοιπόν, θα ξαναπιώ ένα shielding. Γενικά αυτή τη στιγμή η πιο δυνατή μας σύμμαχη είναι το shielding. Βασικά όλα, δηλαδή, πού να το μαζεύσει, ρε φίλε, είναι τόσο δυνατός, πραγματικά. Αλλά ξέρεις τι, τον έχουμε. Λέω λίγο στην τύχη, αλλά. Έλα ρε φίλε, έφτιαξα όλη την αρένα, ξέρω εγώ. Και αυτός πήγε και κρύφτηκε στη τελευταία γωνία. Λοιπόν, χρειάζομαι ένα instant health. Οπ, τι έγινε, γιατί δεν το πιω. Α, πίσω μου τελείωσε να ξαμίλα, καλή φάση. Θες να, τουλάχιστον, να περάσεις αυτή τη φασούλα σου και να πας στην επόμενη, σε παρακαλώ. Είσαι το καλό. Λοιπόν. Είναι η φάση. Όχι, δεν θέλω να το πιω αυτό. Θέλω να πιούμε potion αρχικά. Και να σκοτώσουμε καμιά witch. Έλα ρε φίλε που δεν πέθανε μόνο, όχι τελείο.
Λοιπόν, θέλω να πιούμε και αυτό. Θέλω να πιούμε και αυτό. Μαλάκα, βγάζει άπειρα πράγματα πραγματικά. Λοιπόν, πούντος. Έθανε μωρέ για Witch. Παιδιά, αυτή η Witch πόσο health καταραμένη έχει. Μαλάκα, τι γίνεται, βοήθεια. Νομίζω περισσότερο τα μας μισκάνε σε αυτή τη φάση. Με πέταξε. Απλά με πέταξε. Παιδιά, παίζω offline. Λοιπόν. Παιδιά, αυτή τη στιγμή απλά με έκλεισε. Δεν σας κάνω πλάκα, ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε πολλά ξένα απλά επειδή μου έκλεισε το Minecraft. Δεν μας θέλει σήμερα. Μέχρι εδώ ήτανε. Συγγνώμη πραγματικά που δεν τα κατάφερα πάλι. Ελπίζω ότι στο... θα κάνω ένα διάλειμμα. Δεν είμαι έτοιμος να τον πολεμήσω, πιστεύω. Είμαστε τόσο κοντά, αλλά δεν είμαι έτοιμος να τον πολεμήσω. Λοιπόν, ελπίζω να σας δω στο επόμενο επεισόδιο Feed the Beast. Κάποια στιγμή θα τον νικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να με τελειώσει αυτή η σειρά και να μην νικήσουμε τον Guardian of Gate. Ξαναδάτε λοιπόν κάτι τώρα στο παιχνίδι. Είμαι ο Σεφεγούλ, θα μας δώσετε επεισόδιο. Κάνε like, το θυμάμαι. Προσπάθησα, παιδιά, είδατε πόσο κοντά ήμασταν. Είναι δυσκολότερο, ίσως από τα δυσκολότερα, τουλάχιστον για την προετοιμασία που έχω αυτή τη στιγμή, τα δυσκολότερα boss που έχω παίξει. Το σχέδιο είναι να κάνουμε κάποια πράγματα πιο νωρίς και αφού τα κάνουμε μετά να κοπανίσω ένα challenge βασικά στο armor και μετά θα τον διαλύσω πραγματικά. Δεν υπάρχει, δεν έχει ελπίδα. Αλλά αυτά. Αντίο σας.